you seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go tell the disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him as he told you. And they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment has come upon them, and they said nothing to anyone, for they were afraid. Glory to you, Lord, glory to you. Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θανάτων ατί. Σκορπίσιτοσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτού. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων θάνατον βαθύ. Εκπλήρωσαν ως τίκεται χειρός από προσώπου πυρών. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων θάνατον βαθύ. Me.
όπως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκρεκρόν, θάνατον πατή. Χριστός Ανέστη. Αγιώς Ανέστη. Με μεγάλη χαρά, αδελφοί μου, για μια ακόμη χρονιά γιορτάζουμε την μεγάλη εορτή εορτών που είναι το Πάσχα. Είναι νύχτα, είναι μεσάνυχτα, αλλά εμείς αυτή την ώρα είμαστε γεμάτοι με το φως της Αναστάσεως, γιατί θα ψάλουμε σε λίγο, όπως συνεχίζουμε την ακολουθία μας, «Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός». Τώρα όλα είναι γεμάτα φως, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Ουρανός, γη και τα καταχθόνια έχουν γεμίσει με το φως της Αναστάσεως και γι' αυτό Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εγκαρθανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανών. Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν, όπως ψάλλουμε, επί νίκιον άδοντες. Όχι μόνο γεμίσαμε με φως, αλλά περάσαμε από το θάνατο στη ζωή και από τη γη στον ουρανό με την Ανάσταση του Χριστού, με την οποία Ανάσταση όλα είναι δυνατά, τίποτα δεν υπάρχει αδύνατο. Η Ανάσταση ήρθε μετά το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί στον κόσμο, που ήταν η Σταύρωση, και όμως ο Κύριος δεν έμενε στο Σταυρό. Η Σταύρωση δεν ήταν ο τελευταίος λόγος, ο θάνατος δεν ήταν ο τελευταίος λόγος, η Ανάσταση ήταν ο τελευταίος λόγος. Γι' αυτό και η γιορτή αυτή, το γεγονός αυτό είναι παγκοσμίως και αιωνίως το μέγιστο των γεγονότων. Είναι σαν να δημιουργήθηκε ο κόσμος από την αρχή για την Ανάσταση του Χριστού. My beloved brothers and sisters, we celebrate in the middle of the night the resurrection of Christ, and as we chant
Now everything is filled with light, heaven and earth and the subterranean dark areas. Therefore, let us rejoice and chant triumphantly the hymn of the resurrection, Christ is risen from the dead, and let us then think that there is nothing, simply nothing impossible after the resurrection. The resurrection followed the passion of Christ. The worst thing that could happen in the universal history and in the history of this planet Earth, there is nothing wrong, nothing so wrong than humanity killing the Creator God and nailing Him on the cross. But that was not the last item. That was not the last act in this drama. The last act was the resurrection. It was the joy. It was the giving of eternal life. It was something that renews and regenerates the whole universe. This is why in the hymns that we are going to chant in the service that followed, we will invite heaven, earth to chant with us and to rejoice in a renaissance, a rebirth of the whole universe. So I repeat again, Christos Anesti, Christ is risen. Christos Anesti. Αναστάσε ως ημέρα λαμπρίν στο μελάι Πάσχα, Κύριου Πάσχα εν καρθαρά του προσδοή Χριστός ουρανό Χριστός ο Θεός ημάς